Ποια είναι η μεγαλύτερη βρυσιά που μπορούν να πούμε ένα στον άλλο? Ποια? Να πούμε είναι να υπονοήσουμε ότι ο άλλος είναι αρκισιστή. Α, ναι. Δηλαδή εννοείς ότι είναι αρκισιστής. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να πεις σε αυτόν το σπίτι ή να υπονοήσεις και να θεωρηθεί μεγαλύτερο πλήγμα από το να πεις ή να υπονοήσεις. Ας πούμε αν πεις μήπως είσαι ναρκισιστής και κάνεις αυτό, γίνεται ο χαμός. Κανα γαλλικό μπορεί να μας ξεφύγει ρε παιδί. Εντάξει ρε, άνθρωποι είμαστε, αλλά μην πεις και τον άνθρωπο. Αν ακουστεί τον ναρκισιστής έχει ανέβει ο τόνος εκεί πάνω. Συναγερμός. Για πέ μου, ξαναπαντρευτήκες γυναίκα μου, παραδέχεται τα λάθη της? Όχι, πέ μου. Για τούτο εγώ ξαναπαντρευτήκα άντρα που παραδέχεται τα λάθη του. Ναι, και αυτό δεν είναι. Και αυτό λέω ότι δεν έχει να κάνει με το φίλο. Δηλαδή θα τα πούμε τώρα ότι... στυλ της προσωπικότητας. Έχει να κάνει με το στυλ της προσωπικότητας, βέβαια. Η γενική φύσεως, η γενική κουβέντα. Ναι, και προσοχή από τα στυλ δεσμού, μην τα παίρνετε της μετρητής για να αυτοδιαγιγνώσκετε και να διαγιγνώσκετε και άλλους. Άμα ο άλλος είναι παλιοχαρακτήρας, κάτι μέσα σας θα το λέει. Δεν μπορεί. Ναι. Δεν βρίσκουμε δικαιολογίες σε ανθρώπους που φέρονται απέσια. Για πες. Άλλο. Τι να πω? Ό,τι θες να πεις, έχεις μπροστά σου κάμερα, φοράς ακουστικό, λες ό,τι θες. Α, λέω ό,τι θέλω. Είσαι ελεύθερος. Λοιπόν, έχουμε 32 βαθμούς. Τέλεια δεν είναι? Στη Λευκοσία. Βαρέθηκα ρε, θέλω λίγο δροσιά. Θέλεις δροσιά? Ναι, λίγο να σταματήσει να δουλεύει το air condition στα μάξι, δηλαδή... Φτάνει τόσο. Να μου να σου κάνω, κύριε, έρθες σε τροπικά κλίματα από τη φαίνεται. Τροπικά. Κλίμα, ατμόσφαιρα ελληνική, απικιακή, μεσανατολική, έτσι ένα μείγμα. Ωραίο. Υποσχέθομαι ότι θα ξανακατεβούμε κάτω στη Λευκοσία τις επόμενες ημέρες. Υποσχέθομαι ότι ένα κατσουλιόνεσου μου να περνάσω. Μα κι εγώ θέλω, γιατί εγώ δεν θέλω να περνάζω, λες. Μια να πάμε ποτσί, μια να πάμε ποδά. Κάνουμε δουλειές σοβαρές. Σοβαρές εργασίες. Ωστε εσύ να ακούσεις το βίντεο για τον Diddy. Δεν πρόλαβα, δεν πρόλαβα. Ούτε ξέρεις ποιος είναι ο Diddy. Καλά, δεν ήξερα. Diddy, Puff Diddy, Sean Combs. Δεν ήξερα ούτε κατά διάνοια, δεν ασχολούμαι. Μετά μου λες ότι είναι ράπερ κλπ. Εγώ ράπ δεν έχω ακούσει ποτέ μου. Ράπερ, άρχισε να... αναδύεται τέλη της δεκαετίας του 90. Το 97 κέρδισαν τον πρώτο του Grammy. Δεν ήξερα, δεν ξέρω. Εσύ τότε ήδη είχες κλείσει μουσικό σου. Μουσικά είχες κλείσει στο ροκ, τελείωσες. Εγώ ήμουν πάντα κλεισμένος στο hard rock. Ποτέ. Hard rock, hard rock, metal, punk, διάφορα τέτοια. Αντιλαμβάνεσαι ότι γνωριζόμασταν την εποχή που ήμασταν, ξέρω εγώ. Τη δεκαετία του 90 δεν θα με επέλαγες, δεν θα σε επέλεγα. Το θα έπρεπε σαγιασμό να μου ρίξεις. Πες το άλλον το χθεσινό. Ποιο? Με το σκύλο που μύτε τη γάτα. Ναι, ο Λάκης έχει καταλάβει ότι είναι ένα μικρό γατάκι το οποίο ανεβαίνει απάνω στην πολυθρόνα μου, είναι μια σταλιά. Έρχεται, μου δαγκώνει λίγο, μου παίζει λίγο με το πόδι της στα δάχτυλά μου και λοιπά. Δαγκώνει λίγο, γλύφει λίγο και λοιπά. Σε βλέπει που είσαι κατενθουσιασμένος με το γατί που κάνει χαριτομενιές. Με βλέπει που του κάνω κι εγώ γούτσου γούτσου και τέτοια και χθες ο κύριος Λάκης αποφασίζει να μιμηθεί το γατί. Και έρχεται μπροστά στα πόδια μου, βάζει πρώτα την πρώτη του, την δεξιά του την ποδάρα πάνω στην πολυθρόνα, μετά βλέπει ότι αυτό δεν πάει καλά, βάζει και τη δεύτερη. Ανεβαίνει και ολόκληρος. Και μετά ανεβαίνει και ολόκληρος. Και μετά σου κάνει αυτό που κάνει η γάτα. Και αρχίζει να μιμείται τη γάτα ολόκληρο σκυλί 30 κιλά πάνω στην πολυθρόνα μαζί μου. Με σάλια να τρέχουν, με ένα χαζό χαμόγελο. Σου λέει το σκύλος, εφόσον έχει έρθει αυτό το γατί και αυτός ο τύπος ο οποίος ήταν ξετρελαμένος μαζί μου πριν τώρα ξετρελάθηκε με το γατί, πρέπει να μιμηθώ το γατί. Κάτι κάνει καλά το γατί που δεν το κάνω εγώ ρε παιδί μου. Το αποτέλεσμα και το θέμα ήταν τουλάχιστον γελίο. Τι κομμωδίες της Stamptown Comedy, τίποτα. Τα ζώα μπορούν να είμαστε κομπλέ. Ποιος νομίζει ότι είναι γάτα? Ποιος νομίζει ότι είναι γάτα? Είναι γατάκι όλα. Ποιος νομίζει ότι είναι γάτα? Ποιος νομίζει ότι είναι γάτα? Είναι γατάκι. Είσαι γατάκι? Ναι, είναι γατάκι. Δεν έκανε, έτσι κάνει. Πώς κάνει το γατάκι? Έτσι κάνει το γατάκι. Η Λάκη. Τι έπαιζε? Λάκη, την είδες γατά? Έτσι κάνει όλοι. Την είδες γατά? Την είδες γατά? Για κάνει το ποδαράκι, πώς κάνει όλοι. Για κάνει το ποδαράκι. Την είδες γαταλάκι? Αυτά και ελικοπτεράκια. Είναι τελείως σκυλάκι. Είναι τελείως σκυλάκι. Η άλλη παρακολουθεί από εκεί με... Δεν θα έλεγα με ευχαρίστηση. Πού είναι το πηγουνάκι? Το μπουσουδάκι, το μπουσουδάκι, το μπουσουδάκι, το μπουσουδάκι. Το μπουσουδάκι του. Τι χαρούμενο σκυλάκι που είναι αυτό το δικό μας. Πολύ χαρούμενο, ναι. Πολύ, πολύ, πολύ χαρούμενο σκυλί. Γλυκούλη, γλυκουλένια. Ω, Λάκη, είσαι κούκλα. Λάκη, είσαι κούκλα. Και είχε και αυτό το χαμόγελο ο Λάκης, αυτό του κρεμάν τα χείλια, ας πούμε, και λέει τώρα κάτι κάνω, Αυτό το... Ναι, ναι. Και κοιτάει με έναν ύφος στους τίγες, πόσο εξυπνός είμαι, όλα τα καταλαβαίνω. Εν τω μεταξύ, σήμερα το πρωί δεν είναι φυλάκι αυτίδιο στο στόμα. Σήμερα το πρωί που μπήκαμε στο σαλόνι, πρωτού πάει να της φάει το φαγητό που άφησε, πήγε, αυτή ήταν πάνω στην πολυθρόνα σου, αυτός ήταν έτσι όρθιος και φιλιόντουσαν στο στόμα. Νομίζω ότι συνηθίζουν σιγά σιγά. Ναι, κανονικά, ναι. Πού και πού το Λάκη τον πιάνει η ανησυχία. Νομίζω ότι ο Λάκη ένα άγχος που έχει γενικά, δεν έχει κάτι με την γάτα. Όχι, δεν έχει κάτι. Νομίζω κάτι έχει ένα άγχος, ας πούμε, ξέρω εγώ, χωροκατάκτησης, ξέρω εγώ τι γίνεται, δεν το καταλάβει καλά. Νομίζω ότι έχω δεχθεί τα ζώα, όχι. Θα έλεγα ότι τα ζώα έχουν δεχθεί να μισούν τον έναν τον άλλον, όχι, είναι έστιχτα. Νομίζω ότι υπάρχουν έστιχτα, επειδή είναι και οι σκύλοι κυνηγοί και οι γάτες είναι κυνηγοί. Υπάρχει έναν έστιχτο, για να βρεθεί ένας κυνηγός στον χώρο άλλος. Κάπως έτσι. Ναι. Ναι. Έχει να κάνει με το χώρο, μάλλον. Ναι, χωροταξικό της. Ναι. Θέλω να μου εξηγήσεις. Γιατί προτιμάς τη μυρωδιά του Πάνου από τη δικιά μου. Θέλω να μου εξηγήσεις. Τα θέλει μου τους, τα θέλει μου τους. Κάμνει σεξουέλα που βάνεσαι στους τους. Ξέρεις τι της λέει τώρα? Αυτή είναι η καρέκλα του μπαμπά. Η καρέκλα του μπαμπά δεν θα πρέπει να είναι στο γραφείο της μαμάς. Και εσύ τι κάνεις εδώ? Εσύ φέρες την καρέκλα του μπαμπά στο γραφείο της μαμάς. Αυτά της λέει. Αυτή έχει κάνει τις γέννες πίσω, επειδή έχει φοβηθεί. Κάνει παράπονο, λέει αυτή είναι η καρέκλα του μαμάς και εδώ είναι το γραφείο της μαμάς. Μπορείς να μου εξηγήσεις πώς βρέθηκες εκεί? Μια εξήγηση ψάχνω, έτσι απλή. Έστω και απλοϊκή, πώς βρέθηκες εκεί? Ευθύνεσαι εσύ γι' αυτό? Έκαμες κάτι εσύ? Εσύ το έκαμες τούτο? Κορί σοβαρά, τι έκαμετε παλέ? Seriously? Ξέρεις ότι φταίεις, ξέρεις. Ολίβια, κρύβεσαι τώρα. Ολίβια, τώρα κρύβεσαι, η ουρά σου σε προδίδει. Ολίβια, η ουρά σου σε προδίδει. Αυτός είναι χαντακωμένος, δεν σε βλέπει. Αλλά εγώ σε βλέπω, η ουρά σου σε προδίδει. Ολίβια. Ολίβια. Μάλιστα. Σε ψάχνω, Λάκης, πες αλεύρι. Ο Λάκης σε γυρεύει. Πουλάλης. Τίποτα άλλον, κυρία? Εγώ. Κάτι τσογλανάκια χτυπιούνται έτσι αριστερά-δεξιά. Τα έχουμε υποέλεγχο, τι να κάνω. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποια μιλάς, γιατί είναι τόσα πολλά. Για ποια πολλά! Για πολλά, εντάξει. Καλά, εσύ έχεις πιο πολλά. Κοίταξε τώρα που είσαι μαζί μου, έχεις γίνει και εσύ στόχος. Πρόσεχε. Εγώ μόνο αγκώνας, τίποτα. Πρόσεχε. Κακοποιήστε τον αγκώνα μου. Δεν μπορώ. Έχουμε και τράφικ. Σου κλείσε και το αυτοκίνητο, πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό? Θα στείλω ένα email στην εταιρεία να πάψει να το κάνει το πράγμα αυτόματο, να το κάνει... Έχει σπάσει ακόμη τον κώδικα, να το ξεαυτοματίσεις. Όχι, δεν πρέπει να γίνεται. Να το κάνει on demand, ρε παιδί μου, να το κάνει τέτοιο, απενεργοποιούμενο, έλεος πια, να σβήνει και να ανάβει τα μάξι μόνο του. Εγώ δεν έχω κανένα από τα προβλήματα, ξεφορτώθηκα τα μάξι μου και έπαινας. Είναι μια λύση και αυτή. Δεν έχεις αυτοκίνητο, δεν έχεις αυτοκινητικά προβλήματα. Σωστό. Αχ, τι ωραία που δεν χρειάζεται να οδηγάω πλέον. Αχ, το απολαμβάνω full. Έχεις official driver. Official driver. Designated official driver. Εντάξει, οδήγησα κι εγώ μια φορά αυτόν τον αυτοκίνητο, δεν μπορείς να πεις. Και το έφερα ολόκληρο πίσω. Και τα παιδιά... γιατί δεν το φέρεις, μια χαρά είναι, σιγά. Αφού έχεις ξαναοδηγήσει μεγάλο πράγμα. Έχω, ναι. Έχω. Αλλά είναι πολύ πιο ξεκουραστό να είσαι συνοδηγός παροδηγός, παιδί μου. Ναι. Πολύ πιο ξεκουραστό. Μ' αρέσει να είμαι συνοδηγός. Εντάξει, εγώ γενικά σαν συνοδηγός δεν περνάω καλά, γιατί ενεργοποιούνται τα OCD μου. Είσαι control freak γι' αυτό. Φαντάστηκες να είμαστε control freak στα ίδια πράγματα? Ευτυχώς. Είμαστε ο καθένας σε διαφορετικά πράγματα control freak. Έτσι, ευτυχώς. Εγώ είμαι στα πιάτα, για παράδειγμα. Θέλω τα πιάτα να μπαίνουν με συγκεκριμένη σειρά στο νεροχύτη. Στα ρούχα. Κοίταξε, αυτό που θέλω εγώ στα ρούχα να μην μπαίνουν τα φορεμένα μαζί με τα καθαρά, νομίζω ότι όλων των ποσοστών του πληθυσμού που έχει ως συνδύση φωνή. Όχι, ρε παιδί μου, τα φορεμένα μαζί με τα καθαρά. Να μην ακουμπήσει εκεί το πλημμένο, να μην ακουμπήσει εδώ. Που να βλέπεις τη μάνα μου. Με μια light εκδοχή, μια light version. Εντάξει, εγώ έχω στα ρούχα, ρε παιδί μου. Ο καθένας τα κολλήματα του. Ο καθένας έχει τα κολλήματα του σε διαφορετικό τομέα. Οπότε, εγώ σου δείχνω και μια κατανόηση όταν κολλήσεις. Σου δείχνω και μια κατανόηση ότι τον καταλαβαίνω που κολλήσεις σε αυτό, γιατί εγώ κολλάω σε άλλα. Εντάξει, και εγώ σου δείχνω. Προσπαθώ να αποφεύγουμε τα trigger του OCD, ας πούμε. Τώρα κάνεις ένα βασικό σφάλμα. Τι σφάλμα? Που κάνουμε οι άνθρωποι στις επικοινωνίες μας. Για πες. Όταν συζητά ένα ζευγάρι, ναι, και λέω ένας, εγώ καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, εγώ καταλαβαίνω αυτό που σου συμβαίνει, ναι, και δείχνω κατανόηση. Ναι. Και ο άλλος λέει, μα και εγώ καταλαβαίνω αυτό. Δεν σημαίνει ότι όταν δηλώσω πως εγώ κάνω κάτι, ότι αν ερώ ότι το κάνεις κι εσύ. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα και εγώ καταλαβαίνω. Με είπες, μα και εγώ καταλαβαίνω. Δεν είπα μα. Είπα και εγώ καταλαβαίνω. Ένα λεπτό να γυρίσω πίσω το βίντεο, κυρίες και κύριοι. Ένα λεπτό. Εντάξει, δεν είπες μα. Είπες εντάξει και εγώ σου δείχνω ρε μια κατανόηση. Αυτό δεν δείχνει αντίθεση στην προηγούμενη πρόταση. Εντάξει, γράψετε χ. Γράψετε χ. Δείχνει συμφωνία και... εντάξει. Και επιπλέον. Έκανα λάθος, το απολογούμε. Συγχωρεμένη. Ευχαριστώ. Είσαι πολύ συγχωρητικός. Είδες ότι παραδέχομαι τα λάθη μου? Ναι. Τα παραδέχομαι? Yes. Αυτό είναι ένα τόσο μη γυναικείο χαρακτηριστικό. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με γυναικείο αντρικό. Για πέ μου, ξαναπαντρευτήκες γυναίκα που παραδέχεται τα λάθη της? Όχι, πέ μου. Α, γιατί ούτε εγώ ξαναπαντρευτήκα άντρα που παραδέχεται τα λάθη του. Ναι, και αυτό δεν είναι... και αυτό λέω ότι δεν έχει να κάνει με το φίλο. Ναι, έχεις δίκιο, έχει να κάνει με το στυλ της προσωπικότητας. Έχει να κάνει με το στυλ της προσωπικότητας, βέβαια. Και είναι μεγαλύτερη βρυσιά που μπορούν να πούμε ένα στον άλλο. Βρυσιά. Πιο βαριά κουβέντα, ρε παιδί μου. Για τον Νικόλα είναι βαριά κουβέντα. Ποια? Να πούμε είναι να υπονοήσουμε ότι ο άλλος είναι αρκισιστή. Α, ναι. Δηλαδή εννοείς ότι είναι ναρκισιστής. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να πεις σε αυτόν το σπίτι ή να υπονοήσεις και να θεωρηθεί μεγαλύτερο πλήγμα από το να πεις ή να υπονοήσεις. Ας πούμε, αν πεις μήπως είσαι ναρκισιστής και κάνεις αυτό, γίνεται ο χαμός. Κανα γαλλικό μπορεί να μας ξεφύγει, ρε παιδί. Εντάξει, ρε άνθρωποι είμαστε, αλλά μην πεις και τον άνθρωπο. Αν ακουστεί το ναρκισιστής, Έχει ανέβει ο τόνος εκεί πάνω. Συναγερμός. Θες να πεις υπήρχαν περίοδες στη ζωή σου που διαρωτώσουν αν ήσουν ναρκισσιστής? Μερικές φορές το έχω διαρωτηθεί, ναι. Σοβαρά πείψ? Ναι. Το πίστευες, ας πούμε? Όχι, το φοβόσουνα? Το φοβόσουνα? Το διαρωτώμαι, γιατί είχα φάει τόσο ήττα, τόσο gaslighting που λέω μήπως είμαι εγώ. Α, δηλαδή σε αποκαλούσε η ναρκισσίστρια σε έναν ναρκισσιστή και το πίστεψες? Με έλεγε τοξικό, με έλεγε ότι κάνω έτσι, ότι κάνω αλλιώς. Σοβαρά? Εκμεταλλεύω και εκμεταλλευτής, κακοποιητής. Τι εκμεταλλεύεσαι, μάνα μου? Ξέρω εγώ. Τι εκμεταλλεύω? Δεν μπορώ. Τούντες οι πρόβολες είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι τεράστιο πρόβλημα, να. Φυσικά. Και είναι και αναμενόμενες. Ναι. Όταν ασχολείσαι με τέτοιους. Ναι. Όχι, το είχα σκεφτεί. Μετά ψάχνοντας και σένα είχα ακούσει τότε, αλλά και αλλού είχα ακούσει ότι άμα το σκέφτεσαι, μάλλον δεν είσαι. Ναι, ναι, ακριβώς. Άμα τη ρωτάσαι μήπως είσαι, είναι πιο πιθανό να μην είσαι. Άμα δηλώνεις πως είσαι όμως είσαι. Μου έχει τύχει, ναι, να σου πω ιστορία για να σου σηκωθεί τρίχα. Μου είχε στείλει email κάποτε ένας τύπος ο οποίος ισχυριζόταν πως ήταν ναρκισσιστής. Εντάξει, παλιά ιστορία αυτή ήταν, μιλάμε μπορεί να είναι και 3 χρόνια. Μου είχε στείλει email στο οποίο έλεγε εγώ είμαι ένας ναρκισσιστής και σου γράφω email και αυτά, και από τα πράγματα που έγραφε εγώ τότε, διαβάζοντας εκείνον το email, ήθελες να το δικαιολογήσεις, να το διαψεύσεις? Ναι, ναι, προβληματίστηκα για το μην τυχόν και είναι ναρκισσιστής. Αλλά ο άνθρωπος έλεγε εγώ είμαι ναρκισσιστής. Ξεκάθαρα. Ναι. Τέλος πάντων, να μην στα πολυλογώ, ενεπλάκει ο άνθρωπος αυτός σε κάποιες δραστηριότητες που κάναμε στο καναλί. Και μετά στην πορεία αποκαλύφθηκε έτσι με μεγαλοπρέπεια ότι ήταν, ναι, ότι ήταν όντως ένας ναρκισσιστής. Και η άλλη στη ζωή του περιέγραφε ότι τους έχει πονέσει, αλλά περιέγραφε και πράγματα που του έκαναν. Ήταν όλοι ναρκισσιστές, δηλαδή ήταν πολλοί ναρκισσιστές μαζί, ήταν μια σφικοφολιά. Κατάλαβες, δηλαδή ήταν ένας από τη σφικοφολιά, ο οποίος όμως είπε ευθαρσός εγώ είμαι ναρκισσιστής. Αυτή η κουβέντα είχε γίνει πολύ παλιά, ρε. Μπορεί το 22, αρχές 22, κάτι τέτοια. Ναι. Και εγώ λέω μήπως και είναι καλοήθης ναρκισσιστής, ρε παιδί μου, και μπορεί να αλλάξει, αλλά όχι, όχι, όχι. Ήντουνε. Έτσι, δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποιον να λέει με βεβαιότητα εγώ είμαι ναρκισσιστής και να μην είναι. Ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ναρκισσιστές να διαρωτούνται μήπως και είμαι ναρκισσιστής, μπας και είμαι ναρκισσιστής, επειδή έχουν δεχθεί gaslighting και προβολές από τους ναρκισσιστές που τους κακοποιούν. Ναι, έχει τύχει. Και εγώ το έχω πάθει αυτό, και μετά το ρίχνα στα στήλδες μου, τα αποφευτικά, και λέω όχι. Άου, Παναγία μου, τούτον ήθελα πολλά να το συζητήσω. Δεν είναι έτσι, είναι απλά αποφευτική, χαοτική, avoidant, disorganized attachment style. Λοιπόν, ακούστε κοπέλια. Fearful avoidant. Ναι. Κατάλαβες, βγάλε άκρη. Πολύ συχνά, μία ναρκισσάρα μπορεί να επικαλεστεί ότι και καλά έχει αποφευκτικό φοβικό δεσμό και γι' αυτό δεν δένεται. Όχι ότι είναι σκατόψυχο πλάσμα και δεν χωνεύει. Και δεν δένεται ούτε με τα ρούχα του. Άμπρα. Ναι. Και δεν δένεται ούτε με τα ντερά του. Ναι. Οπότε εμείς είναι συνεξαρτώμενοι, λιώνουμε από την καημενούλα, είναι fearful avoidant. Και μας βγάζει αυτό το μεσιανικό, το σωτηριολογικό μας. Θα το σώσω, θα σώσω αυτή την ψυχούλα. Εντάξει, μπαίνει και το κομπλεξιλίκι το δικό μας, ποιος είμαι εγώ που να με αποφεύγει και να με φοβάται, ας τον κάνω, ας την κάνω να μ' αγαπήσει. Ναι. Εγώ τον το πρόβλημα δεν το είχα πάνω. Αυτό είναι συνεξαρτητικό κομπλεξιλίκι όμως. Ναι, συνεξαρτητικό κομπλεξιλίκι. Το θέμα δεν το είχα. Μια ζωή μου τη άποψη δεν με θέλει μια, δεν σε θέλω χίλιες. Αλήθεια που σου λέω. Ναι. Και στη δική μας σχέση ήμουν έτσι από την αρχή. Παρακάλεσα ποτέ? Όχι, εντάξει, εμείς δεν παρακαλέσαμε καθόλου. Ούτε εσύ παρακαλέσαι. Θέλω να σου πω όμως ότι ήμουν ποτέ πιεστική ή. Δεν ήμουν πάντα. Η στάση μου δεν ήταν okay, αν όλα πάνε καλά, καλώς. Αν δεν πάνε καλά, πάλι καλά. Καλή καρδιά. Ας πούμε, δεν ήμουν ποτέ πρέπει οπωσδήποτε να γίνει το ένα, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει το άλλο. Νομίζω ήσουν ασφαλής. Έτσι κατάλαβα. Εντάξει, όταν ξεκίνησε η σχέση μας και ειδικά η συγκατοίκηση, έβγαιναν κάποια πραγματάκια στην επιφάνεια και δικά μου και δικά σου που τα δουλεύαμε μαζί. Αυτά είναι φυσιολογικά, δεν είναι? Αλλά όχι. Ναι, ναι, πολύ φυσιολογικά. Αλλά όχι, ρε παιδί μου, να είναι δεν ξέρω αν σε θέλω και δεν ξέρω αν είμαι ερωτευμένος και δεν ξέρω αν το ένα, δεν ξέρω. Αυτά τα νύπτω τα σχήρας μου και το παίζω τρελίτσα και το παίζω ότι έχω θέμα με το στήλδες μου. Τι ήθελα να σου... σε μεγάλη παγίδα να μπλεχτείς με τα στήλδες μου όταν ο άλλος απέναντι λοιπόν, ακούστε, έχει κακοήθεια. Η θεωρία των στήλδες μου, το έχω πει πολλές φορές, αλλά θα το πω και εδώ γιατί μου το ρώτησε μια κοπέλα πρόσφατα. Η θεωρία των στήλδες μου δεν πρέπει να ειδώνεται ξεχωριστά από τη θεωρία του ναρκισσισμού και της συνεξάρτησης. Γιατί ακούστε. Ένας παλιάνθρωπος ο οποίος θα έρθει να μας πει ότι συγχώρεσέ με, αλλά έχω αποφευκτικό στυλδεσμό και γι' αυτό δεν δένομαι πολύ μαζί σου. Αυτός ο ίδιος που και καλά δεν δένεται μαζί σου επειδή έχει αποφευκτικό στυλδεσμό, άμα γνωρίσει μια ναρκισσάρα, που οι ναρκισσάρες ελκύουν τους ναρκισσάρες, θα καραδέσει, κυρίες και κύριοι. Σοβαρά. Ναι. Και το έχω δει και στο γραφείο πολλές φορές. Ερχόταν η άλλη, μα δεν ξέρω αν θέλω τον άντρα μου, μα είναι πολύ καλό παιδί για μένα. Μα είναι καλός, αλλά δεν με παυτώνει, δεν με φτιάχνει, δεν με κάνει, δεν με ράνει. Και μετά γνωρίζει ένα παλιόπαιδο, καλόπαιδο, παύλα κολόπαιδο, να δεις μια χαρά που ερωτεύεται. Τα ξεχνάει όλα. Και λέω, ρε παιδί μου, κοίτα, όντως. Ο έρωτας δεν είναι κάτι που έρχεται κατά παραγγελία. Ακόμη και ένας άνθρωπος, αν έχει ανασφάλειες, αν έχει φοβίες, γιατί έχει κακοποιηθεί στο παρελθόν, αν ερωτευτεί πραγματικά και είναι καλός άνθρωπος, δεν θα σου κάνει τις πουστιές που σου κάνει κάποιος που είναι ναρκισσιστής και το αποδίδει στην αποφευκτικότητα. Ναι, ναι. Γιατί να σου πω, αυτές οι αποφευκτικότητες πολλές φορές παίρνεις τηλέφωνο, δεν απαντάει ο άλλος, στέλνεις μήνυμα, δεν απαντάει, εξαφανίζεται, ξέρω, 2-3 μέρες και μετά λέει, ξέρεις, με είχε πιάσει ένας φόβος και μια αποφευκτικότητα και ξέρεις, επειδή η μαμά μου όταν ήμουν μικρός και όταν ήμουν μικρή κλπ. Και εσύ το χάφτεις σαν καλό χαϊβάνι και μετά ανακαλύπτεις ότι εκείνες τις 3 μέρες που είχε αποφευκτικότητα ήταν με κάποιο άλλο γκόμενο, με κάποια άλλη γκόμενα, με κάτι από το παρελθόν ή κάτι άλλο παράλληλο που διερευνούσε και σένα σου πουλούσε τέτοιες πλέλιλα και φόξε ότι είχε αποφευκτικότητα. Ναι. Δεν είναι εύκολο να καταλάβεις. Οπότε αφήστε αυτές τις δικαιολογίες περί αποφευκτικότητας και ανασφαλούς δεσμού και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Η θεωρία του δεσμού, ξέρετε για ποιο πράγμα ήταν εξαιρετικά σημαντική? Για ποιο πράγμα αναπτύχθηκε και που βοήθησε πάρα πολύ, ξέρεις? Ο Bowlby, ο οποίος ήταν παιδίατρος και ψυχαναλυτής στην Αγγλία, ξεκίνησε τις μελέτες για τη θεωρία του δεσμού γιατί ήθελε να εισηγηθεί όταν πηγαίνει ένα παιδάκι να νοσηλευτεί σε μια παιδιατρική πτέρυγα στο νοσοκομείο, να επιτρέπεται να είναι και η μάνα του μαζί και ο πατέρας του μαζί, γιατί τότε άφηναν τα παιδιά τους στο νοσοκομείο για πολιομελίτιδα μήνες, χρόνια και δεν ήταν ο γονιός εκεί. Wow. Και παρακολουθούσε ο Bowlby ως παιδίατρος και ψυχαναλυτής ότι δημιουργούνταν προβλήματα όταν το παιδί περνούσε δύσκολες εμπειρίες όπως μια χείριση, μια επέμβαση, μια νοσηλεία χωρίς το γονιό. Γι' αυτό είχε κάνει τις μελέτες του Bowlby. Και οι μελέτες του Bowlby έγιναν τέλη της δεκαετίας του 60. Στη συνέχεια υπήρχαν κι άλλοι που τις εξέλιξαν περισσότερο, όμως έχουν γεννά οι μελέτες του Bowlby. Ναι, αλλά και τόση θεωρία, εντάξει, οι μελέτες του Bowlby ήταν πάνω στα παιδιά, αλλά μετά και επίσης η emotional focus therapy, το EFT, που έχουμε διαβάσει και βιβλίο στο κανάλι, το βιβλίο κράταμε σφιχτά, είναι πολύ επικίνδυνη θεραπεία αν εφαρμόζεται από θεραπευτές που δεν αναγνωρίζουν τι σημαίνει ναρκισσισμός, τι σημαίνει χειριστικότητα, τι σημαίνει κοροϊδία. Δηλαδή, ένας πολύ χειριστικός άνθρωπος, ένας παλιό χαρακτήρας μπορεί άνετα να μελετήσει τη θεωρία του δεσμού, να υιοθετήσει τα τσιτάτα από εκεί πέρα και να τα λέει. Ναι, ναι. Τι καλή δικαιολογία, είμαι αποφευκτικός. Τέτοιες μπλέλα και φούξια. Ήσουν αποφευκτικός γιατί όταν ήσουν με ένα άτομο που σου άρεσε επειδή ήσασταν του ίδιου βεληνικούς δεν ξεκολλούσες. Ναι, εγώ δεν είπα μόνο αυτό, να τα λέει ο άλλος. Να τα υιοθετούμε εμείς για να το δικαιολογήσουμε. Καλά, εκείνο είναι άλλο level. Είναι self-gaslighting. Κάνουμε gaslighting για τον εαυτό μας. Ναι, ναι. Θυμάμαι, αγάπη μου, όταν μιλούσαμε στην αρχή πρωτού τα φτιάξουμε, μου έλεγες για την περιπτωσάρα εκείνη που είχες πριν από εμένα. Δεν μιλάω για τη μάνα των παιδιών, εννοείται. Ναι. Και μου λες, δεν ξέρω, αν ήταν αρχισίστρια η κοπέλα, ίσως να ήταν, αποφευκτική, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θυμάσαι. Αφού είχα... και μετά, ας πούμε, βλέπω γεγονότα τα οποία λένε, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει. Δεν έχω ξαναδεί τόση δολιότητα και τόση κακία. Και εσύ ντρεπόσουν να μου πεις εμένα ότι ίσως είναι ενάρκησος. Όχι, ρε, όταν γνωριστήκαμε το ήξερα ότι πριν δεν ήξερα. Όταν γνωριστήκαμε όμως κάτι μου έγραψες, δεν είμαι και ψυχολόγος για να ξέρω σίγουρα, ίσως να είναι, ίσως να μην είναι. Ήσουν έτσι μπερδεμένος με την έννοια του ότι έδινες και σαν να ντρεπόσουν να πεις ότι ναι ρε παιδί μου αυτό. Ξανάμπλεξα. Δεν νομίζω να ήταν αυτό ότι ξαναμπήκα, αλλά και εγώ και εμένα όλες μου οι σχέσεις ήταν ναρκισσιστικές. Όλες μου οι σχέσεις ήταν ναρκισσιστικές κακοποίησεις. Είχα ένα μοτίβο η κοπέλα. Ένα μοτίβο, ναι, ναι, είχα ένα καλούπι. Ναι, ναι. Μου φέρεται άσχημα, τικ. Είναι μαλάκας, τικ. Είναι ψυχρός και απάμακρος, τικ. Είναι judgmental, τικ. Με ειρωνεύεται, τικ. Με κοροϊδεύει, τικ. Έπρεπε να έχεις όλα τα τικ για να είσαι μαζί μου. Αυτά. Δεν γινόταν να είσαι καλός άνθρωπος και να είσαι μαζί μου. Ακόμη και μία περίπτωση εκείνης της σχέσης που ξέρεις ποια είναι, που είχα βάλει πολλά ερωτηματικά και λοιπά και λέω μήπως και ξέρω εγώ, μετά συνειδητοποίησα ότι ήταν και ήταν και το στοιχείο του αλκοολισμού αυτό που με βοήθησε να το καταλάβω. Ναι. Γιατί ας πούμε δεν υπήρχε καθόλου ενεργητική επιθετικότητα, καθόλου δεν υπήρχε, δεν είναι ούτε φωνές ούτε βρισχές, ούτε... όμως υπήρχε μία συστηματική ανάληψη ουσιαστικής ευθύνης και ένα άφεμα ρε παιδί μου, το οποίο οδήγησε και στο θάνατο του πρόσωπου αυτού, φυσικά πόσα χρόνια μετά που χωρίσαμε, το οποίο σίγουρα ήταν ευάλωτος ναρκισσισμός αυτό το πράγμα. Και, και θυμάμαι ότι του είχα πει, θυμάσαι που σου πω ότι ήμασταν πολύ καιρό μαζί και μετά ανοίχτηκε να μου πει τα τραύματα. Ναι, ναι, ναι. Και του είχα πει τότε, ρε παιδί μου, μήπως να κάνεις θεραπεία. Και μου λέει, αν πάω να κάνω θεραπεία, θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας και δεν θέλω να ανοίξει. Εγώ θέλω να τρώω, να πίνω, να χαλαρώνω και να τα ξεχνάω όλα. Αυτό δεν είναι κακοποιητικό προς τον εαυτό σου και αν έχεις και σύντροφο και κακοποιητικό παύλα παραμελητικό προς τον της σύντροφο. Δηλαδή, άμα θες να αφήσεις τον εαυτό σου να διαλυθεί από τις εξαρτήσεις, γιατί να πάρεις κι άλλους το λαιμό σου. Δεν είναι. Ναι, δεν είναι. Ούτως ή άλλως και το ναρκισσιστικό τραύμα εκφράζεται με δύο τρόπους. Το ένα, είναι οργισμένος και ο άλλος είναι καταθλιπτικός, έτσι δεν είναι. Ναι, αυτό ήταν. Ναι. Αυτό ήταν. Δεν κατηγορώ τον άνθρωπο με την έννοια του ότι ο καθένας είναι αυτό που είναι. Και άκου, για να δεις η κακοποίηση σε τι άλλα level πάει. Εγώ τότε πήγαινα σε εκείνον τον ψυχολόγο που πήγαινα από το 2003 μέχρι το 2010, ο οποίος ξέρεις τι μου λέγει γι' αυτό. Είναι η καλύτερη σχέση που είχες ποτέ. Άμα είστε καλούς συμβουλάτορες, αυτά είναι. Αυτός ο ίδιος ψυχολόγος μου έλεγε πως δεν είμαι και καλή μάνα. Μήπως ήταν από κάτω κολλητός. Ναι, ήταν. Ορίστε. Ναι, ήταν. Ήταν, ναι. Ήταν. Μετά είπε ας πούμε κιόλας ότι εγώ για το καλό σου μιλούσα με το... δεν είσαι ψυχολόγος, είχες τριγωνιστεί. Ναι, ναι. Μια χαρά. Τέλεια, ναι. Τέλεια. Τέλεια, και ο άνθρωπος είχε τον τίτλο του ψυχολόγου. Τι να πει κανείς. Και σκέψου τώρα ο ψυχολόγος σου να σου λέει ότι αν είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος παραμελεί παντελώς την προσωπική του υγεία, παραμελεί τη λειτουργικότητα του σώματος του, τρώει βουλημικά από το πρωί μέχρι το βράδυ, πίνει βουλημικά από το πρωί μέχρι το βράδυ, καπνίζει βουλημικά από το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι μέσα στην παθητικότητα, ότι αυτή είναι η καλύτερη σχέση που είχες ποτέ, τι σου λέει για σένα. Τι σου λέει, ποια γνώμη σου λέει ότι έχει για σένα. Πώς σε βλέπει ως άνθρωπο. Άμα δεν έχει όρεξη να ζήσει. Όχι, πώς με έβλεπε εμένα. Ναι, με έβλεπε εμένα ότι εγώ είμαι τόσο χαλιάνθρωπος που έπρεπε να είμαι σούπερ ευχαριστημένη με αυτό. Μα δεν δείχνει και αυτόν ότι άμα δεν έχει όρεξη να ζήσει, δεν είναι καλά και δεν περνάει καλά και δεν. Μιλάς για τον πρώην μου. Γι' αυτό που λέμε, που παρατούσε τον εαυτό του. Εγώ σου λέω για τον ψυχολόγο. Α, τον ψυχολόγο. Μου έλεγε ο ψυχολόγος ότι αυτός ο άνθρωπος είναι η καλύτερη σχέση που είχες ποτέ και μην το χώριζες. Είναι η καλύτερη σχέση που είχες ποτέ. Δηλαδή μου έλεγε, εντάξει, το γεγονός ότι δεν σε δέρνει, δεν σε βρίζει, ξέρεις ότι δεν υπάρχει ενεργητική επιθετικότητα, είναι οκ. Okay. Ή εσύ δεν μπορείς να καταφέρεις κάτι καλύτερο. Μου το έλεγε ο ψυχολόγος. Και μετά γνώρισα τον Γρηγόρη. Γνώρισες και εσύ τον Γρηγόρη, ε? Ωραίος ο Γρηγόρης. Τέλειος, δεν είναι? Ναι. Που λες την πρώτη φορά που πάω στον Γρηγόρη, πήγα και του λέω: έχω πάρα πολλά προβλήματα. Πήγαινε ακόμη σε εκείνον τον ψυχολόγο. Του λέω: έχω πάρα πολλά προβλήματα. Έχω θέματα με την προσωπικότητα, με το ένα με το άλλο. Κάθομαι το άλλο. Ξέρεις τι γύρισε και μου λέει ο Γρηγόρης? Θεκλά μου, το μόνο σου πρόβλημα είναι ότι ζεις στην Κύπρο και ότι σε γέννησαν Κύπριο. Εντάξει, μου λέει, έχεις κατάθλιψη. Α, ήταν και ο ίδιος ο ψυχολόγος, ο οποίος ήταν πολύ εναντίον στο να πάρω αντικαταθλιπτικά. Και είχα τις κρίσεις πανικού, διαταραχή πανικού και μου έλεγε: ζήσε τον πόνο σου. Βίωσε τον πόνο σου. Να ακροαστείς τι έχει ο πόνος να σου πει. Εντάξει. Ναι. Πάω στο ψυχολόγο, πάω στο Γρηγόρη. Γενικά, σαν προσέγγιση, ήταν δικό του. Ούτε που με κόφτει, ούτε που με ενδιαφέρει. Εγκυκλοπαιδικά ρωτάω. Εγώ δεν διδάχτηκα κάτι τέτοιο στο πανεπιστήμιο. Εντάξει. Τούτος ο τύπος έκανε παρέα με τους γκράντε ψυχολόγους, εκείνους που ήταν, που λέει για μένα διάφορα και μου τα μετέφεραν κιόλας. Ο ψυχολόγος μου, ρε. Είχα κάθε Πέμπτη ραντεβού και να λέμε το Σάββατο μου πήγα περπάτημα με τον τάδε και τον τάδε και τον τάδε τη υψηλή κοινωνία των ψυχολόγων. Έλεγαν για σένα ότι σε είδαν στο ΡΙΚ και αυτό που είπε δεν είναι κατοχυρωμένο και δεν είναι έτσι και δεν έπρεπε να σε βγάζω στο ΡΙΚ. Και μου τα έλεγε στη συνεδρία και εγώ βλαμμένη δεν σηκωνόμουν να φύγω. Τόση είναι εξάρτηση. Ούτε που μου πήγαινε το μυαλό ότι με φθονούσε ο ψυχολόγος. Πού να μου πάει το μυαλό. Τέλος πάντων. Και πάω στον Γρηγόρη και του λέω: ξέρεις, έχω πάρα πολλά προβλήματα και έχω και κρίσεις πανικού. Έχει 3 χρόνια και φοβάμαι να οδηγήσω και φοβάμαι το ένα και φοβάμαι το άλλο. Και του λέω: μου είπε και ο ψυχολόγος μου να μην πάρω αντικαταθλιπτικά, γιατί αυτό θα δείχνει δυναμία χαρακτήρους και πρέπει να βιώσω τον πόνο για να οριμάσω. Αλλά εγώ δεν βλέπω να οριμάζω, του λέω. Να εξαγνιστείς. Και μου λέει: πας καλά. Μια χαρά είσαι εσύ, μου λέει. Ο ψυχολόγος σου είχε πρόβλημα. Και πήραν αντικαταθλιπτικά. Μέσα σε 3 εβδομάδες έφυγαν και κρίσεις πανικού και κατάθλιψη και όλα και συνήλθα. Και μετά πήγα σε άλλο ψυχολόγο. Ενώ πήγα σε κάποιο ψυχολόγο ο οποίος να μην είναι να με τραβάει προς τα κάτω. Φυσικά με έχασε και από πελατάκι. 7 χρόνια πελάτη, λίγο το έχεις. Σωστό. Γιατί μήπως το ξέρει αυτό ότι αν πήγαινα στο ψυχίατρο να πάρω αντικαταθλιπτικά θα χάνε το πελατάκι γι' αυτό. Ναι. Και φαντάζομαι δεν είναι μόνο αυτός που το κάνανε. Δεν είναι μόνο αυτός που το κάνει αυτό. Εγώ μια ζωή σύστηνα να πάνε. Και με την Αριστονίκη που γυρίζαμε το πρωί, την Αριστοτρίτη, όταν της είπα για τη νυχτερινή ενούρηση, ότι σε παιδιά συμβαίνει νυχτερινή ενούρηση και αυτό μπορεί να είναι ένα απότοκο της ψυχολογικής κακοποίησης που δέχεται μετά τον παιδιό, ξέρεις τι μου είπε? Μου λέει: εμένα μου φέρουν ένα παιδί με συμπτώματα νυχτερινής ενούρησης, πρώτα το στέλνω στον παιδοουρολόγο. Να δούμε αν υπάρχει κάτι σωματικό, οργανικό και μετά το βλέπω ψυχολογικά. Και εγώ πάντα έτσι έκανα. Γίνεται να έρχεται για να σου λέει θεραπευόμενης ότι παθαίνω κρίσεις πανικού, ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω και είχα και άσθημα όπως έχω τώρα προφανώς. Και να της λες άντεξε τον πόνο, άντεξε τον πόνο και είναι τα σημαδάκια που είναι έτσι και είναι αλλιώς. Όχι ρε φίλε. Όχι. Αυτά που λες. Εντάξει, δεν ξέρω τι ήταν τούτο, αν ήταν γενικής φύσεως. Γενικής φύσεως, γενική κουβέντα. Ναι, και προσοχή από τα στυλ δεσμού, μην τα παίρνετε της μετρητής για να αυτοδιαγιγνώσκετε και να διαγιγνώσκετε και άλλους. Άμα ο άλλος είναι παλιοχαρακτήρας, κάτι ναι. Μέσα σας θα το λέει, δεν ναι, μπορεί. Ναι. Δεν βρίσκομαι δικαιολογίες σε ανθρώπους που φέρονται απέσια. Ναι. Αυτό. Μωρό μου. Αυτά. Μα τι ωραίο μαντελόνι που φορείς, αφού το ρουψες, ναι. Ναι. Καινούριο. Όχι, το είχα καιρό να το φορέσω. Ωραία, πάει σου. Είσαι ωραίο αγόρι τελικά και ας φαίνεται μόνο τον κόλλα σου. Από το χαλάσει με χλωρίνη, αλλά δεν πολύ φαίνεται. Φαίνεται μανά μου. Φαίνεται. Και εγώ, άμα μου λένε ωραίο αυτό το φουστάρι, θα τους πω ότι έχω πάρει 6 ευρώ και τέτοια. Άντε, γεια! Γεια!